Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Όλα Καλά εδώ φυσικά στο Μακεδονία TV. Γιατί εμείς θέλουμε έτσι κάθε βραδάκι να φοράμε τα καλά μας, τα βελουδί. Πώς είστε όλοι εσείς από το σπίτι, καλώς ήρθατε. Να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά. Κάθε μέρα θα σας ευχαριστούμε για την στήριξή σας, για τα υπέροχα μηνύματά σας στα social του Όλα Καλά και στο Facebook και στο Instagram και παντού. Γεια σου, Σοφία, γεια σου, Μιχάλη, γεια σου, Στεφανή. Με την εμφάνιση της Μαρίας Ηλιάκη στην εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου, όπου στην ουσία είχε σαν αποτέλεσμα. Κυριακές ή δεν έχει σημασία? Δεν έχει. Να ρωτήσω κάτι. Σχετικά με το θέμα μας, στο σημείο που είδαμε τον Χρήστο Φερεντίνο στον Πέτρο Κωστόπουλο, δεν είναι καλά. Γενικά, αγαπάμε πάρα πολύ Ευρυδίκη. Είτε είναι τα τραγούδια της, είτε είναι το άτομό της, μας αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό καθόλου τυχαία δεν θα πάμε τώρα. Θα πάμε τώρα να απολαύσουμε μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στην Ευγενία Ασπιώτη και μας αποκαλύπτει αν θα έκανε ποτέ κάποια σχετική επέμβαση. Θεά, πώς είναι άραγε να δουλεύεις μαζί με τον... που θα είναι μαζί με τον Γιώργο Θεοφάνο στο σοου? Πιο ωραίο από ότι οτιδήποτε αφορά τα παιδιά τελικά στην τηλεόραση, με αφορμή την συνέντευξη της Ευρυδίκης, έχει πάντα ενδιαφέρον. Ναι. Πάντα, ισχύει. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η χρειά της φωνής της Ευρυδίκης. Κύριο, λοιπόν, που εντάξει, την αγαπάμε χρόνια πολλά, έχει πει τεράστιες επιτυχίες, έχουμε χορέψει, έχει αλλάξει στυλ όχι μόνο στα τραγούδια της αλλά και στην εμφάνισή της και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να την απολαύσουμε από το χθες μέχρι και το σήμερα. Έλλη Κοκκίνου. Ωραία, λοιπόν, ήρθε η ώρα να μάθουμε τι αισθητική επέμβαση ετοιμάζεται να κάνει η Face Κορδά αλλά και όλο το παρασκήνιο όσον αφορά την επίσκεψη του Ομπάμα στην Αθήνα. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Για πόσο καιρό πιστεύετε ακόμα θα ασχολούμαστε με την επίσκεψη του Ομπάμα στην Ελλάδα? Για πολύ. Πόσο, ρε παιδί μου. Πόσο χαίρομαι που πραγματικά την διασκεδάζουμε με τη μουσική και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να μας λέει τώρα χορέψτε. Τώρα το λέω γιατί αυτά γίνονται σε πολλές εκπομπές. Χορέψτε, καθίστε, χορέψτε. Καθίστε, τι κάνετε, εδώ είμαστε. Όλα καλά, Μακεδονία TV. Και όπως είπατε πριν από λίγο, θα πάμε να δούμε μια πραγματικά συγκλονιστική συνέντευξη που έδωσε η Εύα Κουμαριανού στην Σοφία μας και αποκαλύπτει ότι όταν ήταν αγόρι είχε βιαστεί, αλλά και για την συμμετοχή της σε νέο σύριαλ του Αντένα. Μια συμμετοχή η οποία θα συζητηθεί πάρα πολύ. Σε κάποιους που βλέπουν τώρα την εκπομπή μας, δεν θέλω να σας κάνω να κάνετε ιού, αλλά νομίζω ότι θέλω να... Σήμερα θα παρουσιάσουμε... Γεια σου, Ραντρέα, με τις επιλογές σου τις μουσικές. Λοιπόν, να πούμε στο σημείο αυτό φυσικά για τα πολύ ωραία δώρα που μοιράζουμε κάθε εβδομάδα σε εσάς. Αυτή την εβδομάδα ο νικητής θα ανακοινωθεί και καμιά ξένη γλώσσα, γιατί μόνο καλό είναι. Έτσι. Είδαμε τι βλέπαμε πριν για κάποιους που δεν μιλάνε καλά τις ξένες γλώσσες. Λοιπόν, ντροπή. Πραγματικά ντροπή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στο Όλα Καλά. Είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη για ωραίες ξέφρενες βραδιές. Είναι αυτή που μας έχει υποσχεθεί η Σοφία για απόψε το βράδυ. Αλλά δεν θα πούμε σε εσάς που θα πάμε, δεν είναι σωστό. Έτσι. Λοιπόν, να σας χαιρετήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχηθούμε.